υπεύθυνα για το φόντο της παράστασης, συχνά δίνοντας μηνύματα για το περιεχόμενό της, αλλά υποβάλλοντας και την αισθητική της. Όμως πίσω από τα επιτυχημένα σκηνικά κρύβεται πάντα μια δημιουργική διάνοια και συχνά ένας άνθρωπος μεγάλης διαδρομής, όπως ο κύριος Απόστολος Βέτας, τον οποίο, όπως είπα και πριν, τιμούμε σήμερα για την προσφορά του και για τη μακροχρόνια διαδρομή του. Καλώ στο βήμα την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Θεσσαλονίκη, στη κυρία Έλλη Χρυσίδου, για να μιλήσει για το τιμόμενο, αφού πρώτα δούμε το βίντεο. Ναι. Σήμερα είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά μου επίσης, γιατί βρίσκομαι μαζί σας, πρώτο. Αλλά μεγαλύτερη είναι η χαρά μου, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να δώσω το βραβείο στον Απόστολο Βέτα, έναν άνθρωπο καταρχήν, που τον αγαπώ πάρα πολύ, που σε πάρα πολλούς αγώνες ήμασταν κοντά, που ξέρω την πορεία του από πάρα πολλά χρόνια πριν, τις αγωνίες του και όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε στον χώρο των καλλιτεχνικών. Όχι μόνο του θεάτρου, γιατί είναι ένας καταπληκτικός επίσης και ζωγράφος. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά τα χρόνια, για ό,τι μας έχει προσφέρει σε αυτή την πόλη ιδιαίτερα. Όχι μόνο στον χώρο της τέχνης, αλλά γενικότερα ως ένας πολίτης αυτής της πόλης. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη λοιπόν, γιατί θα είμαι εγώ αυτή η οποία θα του δώσω αυτό το βραβείο. Thank you.
συγκινηθείς. Αυτό είναι σκηνικό έβριβα, γιατί όπως να πω με πατίνι. Και πρέπει να πω πραγματικά μια σειρά από πράγματα που μου σχέστηκε με τα καλά λόγια που είπε η Έλλη, αλλά και για αυτή την τελετή, αυτή την γιορτή. Δεν είμαι συνηθισμένος να παίρνω βραβεία. Αυτό το έχω οικοδομήσει πάνω σε αυτό μια ολόκληρη θεωρία. Το πρώτο είναι ότι όπως καταλαβαίνετε ανήκω σε μια γενιά αρκετά περίεργη. Είμαστε η γενιά των αποτυχημένων. Το δεύτερο όμως που με έκανε να μην κυνηγάω τα βραβεία, βέβαια υπάρχει πάντα και το σνομπάρισμα σε αυτή την εκδοχή, είναι ότι και μέσα και σαν γενιά των ηττημένων, ή των αποτυχημένων, πάντα μου άρεσε στην τέχνη να βλέπω πώς εκφράζεται η αποτυχία, η πτώση. Αυτό που κάνει αυτός που πολεμάει και παλεύει και πέφτει στο τέλος κάτω. Πρώτα τα αιτώματα μου το μάθανε αυτό. Και αυτά τα πράγματα έγιναν αρχή για τη δουλειά μου στο θέατρο. Τώρα πια δεν σκηνογραφώ, αλλά τώρα πια δεν σκηνογραφώ, απλά συνεχίζω μια σειρά από φανταστικές σκηνογραφίες. Αυτό είναι ένας τρίτος λόγος, όπου τα βραβεία τα δίνω μόνος μου στον εαυτό μου, ανάλογα με το τι κάνω. Πάντως, όπως και να το πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ.